Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Αγαπημένοι μου κρύοι, η εβδομάδα ξεκινά με πολλές υποχρεώσεις σε θέματα επαγγελματικά και φυσικά αισθηματικά, τα οποία τα αφήσατε πολύ πίσω σας. Ήρθε η ώρα της απόφασης, είτε να αφήσετε ένα δεσμό είτε να δημιουργήσετε ένα καινούριο, φτάνει να ξέρετε το τι πραγματικά θέλετε. Δώστε προτεραιότητα σήμερα σε θέματα χρηματοοικονομικά. Ταύρος. Τα βράκια μου, η νέα χρονιά της έχει βρει σε εγρήγορση και αυτό είναι ευκόλως εννοούμενο ότι θα έχει και κέρδος. Πάντα σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η δουλειά σας πάει καλά και πρέπει να προσέχετε το πώς επικοινωνείτε με τους γύρω σας. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα οικονομίας και ύλης. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με πάρα πολύ εγρήγορση σε θέματα δουλειάς και σπιτιού. Δώστε προτεραιότητα στη δουλειά σας γιατί θα σας δώσει τα περισσότερα ωφέλη. Η ανάγκη σας για χαλάρωση είναι μεγάλη, μιας και κουραστήκατε την περίοδο των εορτών. Δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, ο Κρόνος απέναντί σας δίνει όθηση σε νέα σχέδια, επαγγελματικών κυρίως, και εσείς βέβαια σαν σωστοί επαγγελματίες πετυχαίνετε το χρηματοοικονομικό σας τομέα, μιας και είχατε μεγάλη ρήξη τον τελευταίο καιρό. Σαν υδάτινο ζώδιο πετυχαίνετε τους στόχους σας. Προσοχή σήμερα στις σπατάλες. Λιονταράκια μου, η ημέρα ξεκινά με πολύ τρέξιμο. Αποσυντονιστήκατε λίγο το διάστημα των εορτών, αλλά βγήκατε νικητές μιας και οι ανταγωνιστές χλώμιασαν στο πέρασμά σας. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται και εσείς με ταπεινό προφίλ αποδέχεστε τα πάντα. Χαλαρώστε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα σήμερα. Και πάμε στην Παρθένο. Η ημέρα κυλά με εγρήγορση και φυσικά το φόρτο εργασίας είναι βαρύ. Ο έρωτας δεν λείπει από τη ζωή σας, αλλά εστιάζεστε στον επαγγελματικό τομέα. Με δύναμη και τόλμη ξεκινάτε μια νέα εβδομάδα, μιας και οι πλανήτες σας στέλνουν δυναμικούς αλλά και λίγο απρόσωπους. Δηλαδή, δώστε προτεραιότητα στα επαγγελματικά και μη δείχνετε τι κρύβεται μέσα σας. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, σαν τυχερό ζώδιο για φέτος, δώστε νέα πνοή στον επαγγελματικό τομέα και φυσικά τον καλύτερό σας σε αυτό. Μην παρασύρεστε από τα ερωτικά σας θέματα, διότι είστε σε μια φάση που περιμένετε αποκαλύψεις από την ίδια ερωτική έννοια. Η ψυχική υγεία βοηθάει και φυσικά εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Προσοχή στο έντονο παρασκήνιο. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, η χρονιά σας έχει βρει με πολύ τρέξιμο τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα κοινωνικά σας θέματα. Αυτά θα φέρουν ύλη και εσείς καλείστε να μπορέσετε να βρείτε τις ισορροπίες που τόσο πολύ αναζητούσατε. Δώστε προτεραιότητα σε γραφειοκρατικά θέματα σήμερα και από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τοξότης. Τοξότης μου, ήρθε η ώρα της ανταμοιβής σας, μιας και ο Κρόνος έχει αποχωρήσει από το ζώδιο σας και τώρα πρέπει να χαλαρώσετε, μιας και το 2018 είναι η χρονιά σας σε θέματα αισθηματικών αλλά και οικονομικών θεμάτων. Ήρθε η στιγμή να επισημοποιήσετε τα πάντα στη ζωή σας. Είτε αυτό είναι η δουλειά, είτε ένα δεσμός που οδεύει κάπου αλλού, δηλαδή γάμος αραβώνας. Χαλαρώστε και θα βρείτε τις λύσεις σε ό,τι επιθυμείτε. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Επαγγελματικά ανοίγματα, εσείς κουρασμένοι και από την άλλη αποφάσεις που πρέπει να πάρετε για το μέλλον σας. Η κρόνια επιρροή σας δίνει την όθηση να πετύχετε και να βάλετε νέα σχέδια. Στα προσωπικά σας θέματα είστε καταμάχητοι και φυσικά περιμένετε τα καλύτερα τα οποία έρχονται. Και πάμε στον υδροχόο. Υδροχόοι μου, μια εβδομάδα ξεκινά με πολλά ξεκαθαρίσματα από το παρελθόν σας τα οποία δεν προλαβάτε να λύσετε το 2017. Η εβδομάδα κυλά με πολύ γρήγορη στον επαγγελματικό τομέα και εσείς πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στον έρωτα και τη φιλία. Και πάμε στα ψαράκια. Ψαράκια μου, η εβδομάδα σας βρίσκει σε γρήγορση. Προσοχή σε μετακινήσεις και φυσικά σε θέματα ιώσεων. Η προσοχή σας στη δουλειά σας βγάζει από δύσκολη θέση και πρέπει να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό στα επαγγελματικά και οικονομικά σας θέματα. Η δύναμή σας είναι μεγάλη και πρέπει πολύ απλά να χαλαρώσετε και να βρείτε τις λύσεις σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.